παρουσίαση της νέας δουλειάς του Πασχάλη Τερζή, ό,τι κι αν πεις σου λέω ναι, που έγινε παρουσία της γυναίκας του, της κόρης του και δεκάδων συναδέλφων και φίλων του, βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσω όλους τους δημιουργούς και βέβαια τον άνθρωπο που έκανε το έγκλημα να με φέρει πίσω στην Αθήνα και να τραγουδήσω, το Λευτέρη του Παπαδόπουλο. Μετά το τέλος αυτού του άλμπουμ νιώθω πιο ολοκληρωμένος σαν τραγουδιστής. Είναι κατά την άποψή μου ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτός ο άνθρωπος που πέρασε και μια ταλαιπωρία πρόσφατα, αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να δώσει μέσα στα τραγούδια αυτά που ερμήνευσε ένα χρώμα δικό του. Μετά από 5 χρόνια κάποια τραγούδια ήταν το έναυσμα για να ξανατραγουδήσω για τους φίλους μου. Πιστεύω πως έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Η δουλειά μου δεν μου είχε λείψει, ούτε και το τραγούδι, γιατί τραγουδούσα κάθε μέρα. Τραγουδούσα όπου βρισκόμουν. Στο σπίτι, στο καφενείο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει επόμενο, γιατί οι άνθρωποι όταν κάνουν σχέδια ο Θεός γελάει. Δεν μετάνιωσα καθόλου που περίμενα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί έπρεπε να βρω αυτό που θα με συγκινήσει. Η κόρη σας έτυχε μια επιθυμία. Θέλει να τραγουδήσει μαζί σας ένα ντουέτο. Μακάρι να μας ακούει κάποιος συνθέτης και να γράψει ένα ωραίο τραγούδι. Εγώ δεν θα έλεγα όχι ποτέ. Σας πείστε που σας ξαναδούμε. Έκανα έναν δίσκο και μέχρι εδώ. Το κόσμο που θέλει να σας δει από κοντά. Να με δει ο κόσμος τι, εμένα δεν είναι για να με βλέπεις, να με ακούς μόνο. Είναι καλύτερα να σταματήσεις και να φύγεις πριν σε διώξουν. Καλά κάνουν όσοι μπορούν και συνεχίζουν και τραγουδάν μέχρι τα βαθιά τους γερά. Αν νιώσω ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να τραγουδάω στον κόσμο, γιατί όπως είπα πιο μπροστά τραγουδάω, θα το ξανακάνω, ίσως. Το τραγούδι δεν με κούρασε. Η νύχτα με κούρασε. Ύστερα από αυτή την απουσία που είχατε, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Στεναχωρηθήκατε για αυτά που γράφετε? Όχι, δεν στεναχωρήθηκα καθόλου, γιατί εγώ ξέρω τι μου συμβαίνει. Ο καθένας μπορεί να γράφει και να λέει ό,τι θέλει. Έχει το δικαίωμα αυτό. Πήγαν πράγματα που δεν ήταν έτοιμα. Δεν τα βλέπω αυτά. Το κόκκινο το στόμα σου πληγεί από μαχαίρι, από τον αγγέλων τόπο